Σας φίλοι μου, γυρίζουμε από Κορύφο και επιστρέφουμε λίγο στο θέμα επαγγελματίας οδηγός. Όπως ξέρετε, όχι επειδή πήραμε ένα δίπλωμα σημαίνει ότι ξέρουμε τι μας γίνεται. Επαγγελματίας οδηγός, παιδιά, είναι πάρα πολλά πράγματα. Το τι είναι αυτό το αυτοκίνητο, ποια είναι η χρήση του. Δεν είναι αγωνιστικό να κάνουμε ράλι σε στροφές και ανηφόρες, όπως έχετε δει πολλά βίντεο. Το βάρος του είναι ένα μεγάλο θέμα. Αν είναι σωστά φορτωμένο, αν έχει δύναμη το αυτοκίνητο, τα φρένα, είναι πάρα πολλά. Λόγω του βάρους του, πρέπει να έχουμε μία αρκετά μεγάλη απόσταση ασφαλείας, για μένα τουλάχιστον 20 μέτρα, δηλαδή ένα αυτοκίνητο ακόμα. Ένας οδηγός έχει την υποχρέωση το να ελέγχει το αυτοκίνητο το οποίο έχει χρεωθεί. Τι εννοούμε αυτό? Να κοιτάει τα νερά, τα λάδια, να τσεκάρει τα φρένα του, τα λάστιχα, όλα, τα φωτάκια του, όλα. Είναι υποχρέωσή σου το να κάτσεις να τα ελέγξεις. Γιατί εσύ το καβαλάς, εάν έχεις μουσαμά το να λειτουργεί σωστά, εάν έχεις ψαροκόκαλο για κοντέινερ, τα κλειδιά του να είναι σωστά, ώστε να κλειδώνουν, να σφίγγουν, γιατί πολλές φορές ναι, καβαλάει, αλλά δεν σφίγγει. Το τιμόνι, ναι, μεν είναι, ας πούμε, παρεξηγημένη δουλειά. Δηλαδή να πεις του άλλου είμαι ταλικέτης, ξέρω εγώ, δεν θα σε πάρει τόσο στα σοβαρά, γιατί είναι παρεξηγημένη δουλειά. Ανέκαθεν ήταν, μπορώ να πω. Εμένα είναι τιμή μου και καμάρι μου, γιατί εφόσον μπορώ και ζω την οικογένειά μου από αυτό, δεν με νοιάζει. Ας κάποιοι το παρεξηγούνε. Το επόμενο που ήθελα να πω, το να είμαστε εμείς σε καλή κατάσταση, δεν μπορείς να πιεις αλκοόλ και να βγεις στον δρόμο. Τώρα αυτά είναι ρεζιλίκια, έτσι. Γιατί εντάξει, πες άιντε και χτυπήσεις μόνος, κάνεις και μια ζημιά 100 χιλιάρικα, είναι μην πάρεις κάποιον άνθρωπο στο λαιμό σου, είναι κρίμα. Από εκεί και πέρα, ο καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεών του. Τώρα να πιούμε και ένα καφεδάκι, σταματάμε εδώ στα ΣΕΑ Μεγάρων. Έχουμε πάρα πολλά τροχαία, να προσέχουμε λίγο παραπάνω όλοι μας. Αυτό το φανάρι το πορτοκαλί δεν σημαίνει επιταχύνω, αλλά μας προειδοποιεί ώστε να σταματήσουμε. Μία μικρή διευκρίνηση στους σηματοδότες. Από εκεί και πέρα είμαστε υπεύθυνοι των πράξεών μας. Κοιτάμε και με το μάτι και με τον καθρέφτη.
αυτό ήταν το βίντεο. Λοιπόν, από μένα γεια σας και τα ξαναλέμε.